Να δούμε τώρα στο ρεπορτάζ της Χριστίνας Νικολαίδου, κυρίες και κύριοι, πόσο ο Αλέξης Τσίπρας τελικώς οδηγήθηκε στην απόφαση για παραίτηση της κυβέρνησης και προκήρυξη προώρων εκλογών, απορρίπτοντας όλα τα υπόλοιπα σενάρια που έπεφταν στο τραπέζι ήδη από την επομένη της συμφωνίας με τους εταίρους της Σύνοδο Κορυφής. Μεσολάβησαν διαρροές και διαψεύσεις, συγκλήθηκαν μαραθώνιες συσκέψεις και ακούστηκαν αντιφατικές δηλώσεις με γερές δόσεις σεναριολογίας. Μέχρι ο Αλέξης Τσίπρας να ανακοινώσει την παραίτησή του και να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Αποφάσισα και σε λίγο θα μεταβώ στον πρόεδρο της Δημοκρατίας προκειμένου να υποβάλω την παραίτησή μου καθώς και την παραίτηση της κυβέρνησης. Η λαϊκή εντολή που πήρα στις 25 του Γενάρη εξήγλυσε τα όρια της και τώρα πρέπει να πάρει το λόγο εκ νέου ο κυρίαρχος λαός. Ο Κύβος ερήφθη στο Μέγαρο Μαξίμου την Πέμπτη. Εκεί ο Αλέξης Τσίπρας, αφού συγκάλεσε εξαντλητικές συσκέψεις με στενούς του συνεργάτες, έλαβε την οριστική απόφαση. Οι διάλογοι είναι χαρακτηριστικοί. Πρέπει να πάμε σε εκλογές. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να σταθεί έτσι η κυβέρνηση. Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει και όλο μου βάζουν τρικλοποδιές. Δεν μπορούσε να προηγηθεί το συνέδριο των εκλογών, διότι πιέζει ο χρόνος ασφιχτικά. Είναι απαραίτητο να υπάρξει προσφυγή άμεσα στις κάλπες. Αυτή τη στιγμή είναι υποχρέωσή μας να ανταποκριθούμε σε αυτό που διαφαίνεται από το λαό και το μήνυμα είναι προχωρήστε. Καλούμαστε όχι μόνο να εφαρμόσουμε το μνημόνιο, αλλά να προχωρήσουμε και σε μέτρα που θα ανακουφίζουν τους αδύναμους και θα δίνουν προοπτική. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να οδηγηθούμε σε εκλογές. Αυτό θα ήταν το ιδανικό, για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε καλύτερα. Ναι, ψήφισαν 222 βουλευτές. Το γυαλί ράγισε για τα καλά στις 14 Αυγούστου. Η ψηφοφορία για το τρίτο μνημόνιο έβγαλε την κυβέρνηση λαβωμένη από τους βουλευτές της αριστερής πλατφόρμας, που λίγα 24 ώρα μετά επεξεργάζονται υπό την ομπρέλα νέου κόμματος το πώς θα διαχειριστούν την τρίτη διερευνητική εντολή. Παναγιώτης Λαφαζάνης και Ζωή Κωνσταντοπούλου είχαν ήδη ξεκινήσει τον πόλεμο κατά του Μεγάρου Μαξίμου. Όχι, εψήφισαν 64. Το Μεγάρο Μαξίμου αμέσως μετά την ψηφοφορία στη Βουλή έστρωσε το χαλί για το δρόμο προς τις κάλπες, κυρίως μέσω διαρροών. Τα επικρατέστερα σενάρια ήταν τρία. Αυτό της ψήφου εμπιστοσύνης, των άμεσων εκλογών εντός του Σεπτεμβρίου και του κλεισίματος της Βουλής με παράλληλη έναρξη των θερινών τμήματων. Πραγματικά όμως σήμερα είχαμε μια μεγάλη πλειοψηφία που ψήφισε την συμφωνία. Είχαμε όμως και έναν αριθμό βουλευτών, οι οποίοι επέλεξαν μια διαφορετική διαδρομή. Επομένως, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός μέσα στη συνεδρία, στην ομιλία του, θα γίνουν όλα όσα χρειάζεται να γίνουν, ακολουθώντας πάντα τον κανονισμό και το Σύνταγμα. Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να οδηγήσει τους πολίτες στην κάλπη προκάλεσε τις αντιδράσεις σύσσωμης της αντιπολίτευσης. Είναι λίγο ψευτράκος αυτά. Παραμένει συμπαθής, παραμένει γλυκής, αλλά είναι πονηρούλης, είναι ψευτράκος, τακτικιστής και όλα τα σχετικά. Η χώρα πάει σε εκλογές διαλυμένη. Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ είναι ανοιχτά σύνορα, ανοιχτές φυλακές, ανοιχτά ταμεία. Με την έννοια άδεια ταμεία. Και θα πρέπει να υπάρξει μια μεγάλη προσπάθεια από όλους μας, τις μέρες που απομένουν μέχρι τις εκλογές, να μην επιδεινωθούν τα προβλήματα της χώρας. Βασική μομφή της αντιπολίτευσης είναι ότι οι εκλογές γίνονται για κομματικούς και όχι για εθνικούς λόγους. Η μικροκομματική στόχευση είναι εξόφθαλμη. Βιάζεται. Δεν τον ενδιαφέρει να πατήσει η χώρα σε στέρεο έδαφος, αλλά να μην προλάβουν να φτάσουν στα νοικοκυριά, στους αγρότες, στους συνταξιούχους. Στους επαγγελματίες, οι οδυνηρές συνέπειες των μέτρων που υπέγραψε. Όλοι αυτοί κοροϊδεύουν το λαό μας με διαδικαστικά τερτύπια για να κρύψουν το πραγματικό διακύβευμα των εκλογών αυτών, που είναι η τιμωρία όλων όσων έβαλαν την υπογραφή τους σε μειώσεις μισθών και συντάξεων. Η Χρυσή Αυγή με συνέπεια θα αγωνιστεί ενάντια στα εθνοκτόνα μνημόνια. Επίσης, θα τονίσει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα ακόμη σοβαρότερο από τα μνημόνια. Το πρόβλημα λαθρομετανάστευση. Πάση περιπτώσει, αυτή ήταν τελικώς η λύση που επελέγει. Η μία εξέλιξη έφερε την άλλη εξέλιξη και με αυτά και με αυτά, Πινελόπη Γκάλιο, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Έχουμε μία βουλή σήμερα που δεν θυμίζει σε τίποτα τη βουλή του χθες. Πάμε λίγο να μετρήσουμε δυνάμεις.
Έχουμε μια σημαντικότατη, θα έλεγα, αναδιάταξη των κοινοβουλευτικών δυνάμεων και ίσως είναι σημαντικότερο το γεγονός ότι η νέα κοινοβουλευτική δύναμη που αναδείχθηκε του Παναγιάτη Λαφαζάνη με τη Λαϊκή Ενότητα μεσολαβεί ως τρίτο κόμμα και ουσιαστικά κατεβάζει κατά μία θέση όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν έχουμε πάντα πρώτο κόμμα, τον ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου οι έδρες μειώθηκαν στις 124. Η Νέα Δημοκρατία. Λάθος κάρτα εδώ. Να ζητήσουμε συγγνώμη. Συνέχισε όμως, Πινελόπη, ναι. Η Νέα Δημοκρατία έχει 76 έδρες. Η Λαϊκή Ενότητα, το νέο κόμμα του Παναγιώτη Λαφαζάνη, σήμερα με 25 έδρες. Η Χρυσή Αυγή με 17, όπως και το Ποτάμι με 17. Το ΚΚΕ με 15. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και το ΠΑΣΟΚ έχουν από 13 βουλευτές σία πλέον. Μάλιστα, Πινελόπη, σε ευχαριστούμε. Και εδώ καλωσορίζω στο στούντιο του Sky τον Γιάννη Πιταρά, διότι τούτων δοθέντων. Το έχουμε πει και από την αρχή του δελτίου. Η κυβέρνηση δεν προκύπτει. Πάμε, εννοώ, από την παρούσα Βουλή. Ναι, και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας που καταβάλει τώρα ο κύριος Μημαράκης. Αλλά πάμε να δούμε γιατί. Να κάνουμε τις απαραίτητες προσθέσεις, να το αποδείξουμε. Ναι, ας κάνουμε και μια πρόσθεση, γιατί έχουμε όλο αφαιρέσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Και να τις κάνουμε τις προσθέσεις κυρίως με βάση τα δύο κόμματα. Αφήνουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν έχει πάρει την εντολή. Τα δύο κόμματα που παίρνουν τις εντολές. Εδώ βλέπουμε καταρχήν πια πώς είναι η αριθμητική της Βουλής. Ακριβώς. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον είναι στους 124, ήταν 149, φύγανε 25 του Παναγιώτη Λαφαζάνη, έχει μείνει στους 124. Παραμένουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας 76, η Λαϊκή Ενότητα με τους 25, ξεχωριστή κοινοβουλευτική δύναμη πλέον, τρίτη η Χρυσή δύναμη. Αυγή 17, το Ποτάμι 17, το ΚΚΕ 15, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 13 και το ΠΑΣΟΚ 13. Αυτή είναι η ανθρωπογεωγραφία πλέον. Όπως διαμορφώνεται εντός του Κοινοβουλίου. Τώρα, ας δούμε 2-3 σενάρια με βάση τις εντολές που έχουν πάρει η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα του Παναγιώτη Λαφαζάνη. Κατά το πρώτο σενάριο, αν για παράδειγμα η Νέα Δημοκρατία καταφέρει να τα βρει με το Ποτάμι και το Πασόκ, μόλις μεταβίας φτάνουν τους 106 βουλευτές, οπότε είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί, να υπάρξει κυβέρνηση. Σε ένα δεύτερο σενάριο, και πάλι βεβαίως με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει την εντολή αυτή τη στιγμή ο κ. Μημαράκης, αν υποθέσουμε ότι θα μπορούσε να συνυπάρξει με τη Χρυσή Αυγή, το λέμε κυρίως με αυτά που είχε πει ο κ. Μημαράκης, με το Ποτάμι και το Πασόκ, πηγαίνουμε στους 123 και πάλι δεν είναι αδύνατο να φτάσουμε τον αριθμό των 151 βουλευτών και να υπάρξει κυβέρνηση. Τώρα, στο τρίτο σενάριο, η Νέα Δημοκρατία και πάλι, η οποία έχει την εντολή, υπάρχει μια περίπτωση, συζητήσιμη είναι, να συνυπάρξει με τη Χρυσή Αυγή, το Ποτάμι, το Πασόκ και τους Ανεξάρτητους Έλληνες, αλλά και πάλι οι βουλευτές των κομμάτων αυτών και των πέντε αυτών κομμάτων φτάνουν τους 136 και πάλι να δίνεται να συμμαχιστεί. Δεν βγαίνει με κανένα συνδυασμό. Με κανένα απολύτως συνδυασμό. Σε ένα τέταρτο σενάριο και τελευταίο, όπου έχει να κάνει βεβαίως με την διερευνητική εντολή που θα πάρει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, το κόμμα του έχει 25 βουλευτές. Η μόνη δύναμη με την οποία ενδεχομένως θα μπορούσε να συνυπάρξει το ΚΚΕ, αριθμεί 15 βουλευτές, 40 μόλις βουλευτές, εδώ δεν το συζητάμε καν ούτε ως σενάριο. Ο μόνος τρόπος να σχηματιστεί η κυβέρνηση από την παρούσα Βουλή είναι στο όποιο σχήμα να συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που θέλει τις εκλογές. Παρετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει πάρει καν τη διερευνητική εντολή. Δεν τίθεται θέμα συζήτησης. Το ενδιαφέρον βέβαια θα είναι να δούμε τι θα κάνει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, γιατί αρχίζουν και φτάνουν πληροφορίες που λένε ότι όταν θα πάρει στα χέρια του την διερευνητική εντολή, είναι βέβαιο πως θα απευθυνθεί ακόμα και στον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.